Ένα πρωτάθλημα ήταν να πάρετε μετά από 13 χρόνια και ήρθατε στο Φάλιρο και σκύψατε και προσκυνήσατε και χάσατε. Αυτή είναι η ομάδα που έχετε. Και ένα άλλο, για να σας δώσω εγώ συμβουλές. Εάν δεν διώξετε αυτόν τον προπονητή που έβριζε τα παιδάκια σας όταν μπήκατε, για ποιο λόγο μπήκατε την ημέρα εκείνη να πανηγυρίσετε που χάσατε το πρωτάθλημα, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Τα έβριζε, αν θυμάστε, όταν του ζητάγανε για φωτογραφία. Λοιπόν, ξέχωρα από αυτό. Άστο αυτό. Που και αυτό σημαντικό. Εάν δεν τον διώξετε, μαύρη μοίρα, πώς το λένε, μωρέ. Σακαλιακούδα, δεν τη θυμάμαι την παροιμία. Δεν έχετε σωτηρία. Λοιπόν, να πω και το τάκλιν εχθές που έγινε και αποβλήθηκε ο παίκτης της. Με ποια έπαιζε η ΑΕΚ, με την Άντβερπ. Η ίδια φάση έγινε στο Βαλμπεουνά, από το Τζιγκρίσκι, πώς το διαδόγεινα, το Γκρίσινικ, πώς... Τι παίκτες είναι, τι ονόματα είναι αυτά που είναι. Λοιπόν, η ίδια φάση παίζεται, είπε ο διαιτητής. Είναι άλλο στην Ελλάδα, άλλο στην Ευρώπη. Εντάξει, είμαστε χανούμια. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, 25.000 εισιτήρια έχουν φύγει. Αύριο από το πρωί στις 10 μέχρι την ώρα του αγώνα θα πουλούνται στο γήπεδό μας. Να προσέχουμε τα καπνογόνα που δεν θα... Εννοείται δεν θα ανάψουμε, όχι να προσέχουμε. Εννοείται ότι δεν θα ανάψουμε. Προστατεύουμε την ομάδα μας, προστατεύουμε... Ακόμα παιδιά να θυμάστε ότι στην Ευρώπη και τα σκαλιά πρέπει να είναι άδεια. Είμαστε υπότροποι. Έχουμε φάει πρόστιμο και καλό θα είναι να μην ξαναγίνει. Και έχω να σας πληροφορήσω ότι ο Ολυμπιακός μέχρι τέλος του μήνα, πιστεύω μέχρι τέλος, αλλά μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, αλλά πιο, θα γίνουν ακόμα 4 με 5 μεταγραφές. Αυτό μπορεί να μην είναι καλό, αλλά είναι καλύτερο από αυτό που βλέπαμε πέρυσι. Που έπρεπε να φύγουν κάποιοι παίκτες. Και πρέπει να φύγουν και κάτι ακόμα. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εγώ δεν λέω κάθε χρόνο να παίρνουμε 20 παίκτες. Αλλά όταν έχει συμπληρώσει τον κύκλο της μια ομάδα, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Πήραν 3 πρωταθλήματα κάποιοι παίκτες. Πήρε πέρυσι ένα ΙΑΚ με τη Μεζούρα. Τι. Στεναχωριέσαι που το λέω. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε σε γραμμές. Καλή καλησπέρα. Γεια. Από Συγκρού Καλομαρία λέγομαι. Ο διάβολος είσαι. Τι είπε ο άνθρωπος. Μαρία. Από Συγκρού. Η Μαρία από Συγκρού. Τράβα να σε γαμίσουν. Τι θες από εδώ στην εκπομπή. Τράβα και Συγκρού να σε γαμίσουν. Άντε μωρή Μαρία. Εμπρός. Αυτά μου λείψανε. Αυτά μου λείψανε. Εμπρός. Yeah. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου Τάκη. Γεια. Σταμάτησα από Τσίμη. Τι είσαι. Σταμάτησα από Τσίμη. Η Κυραχροσύνη. Τι λέει. Σταμάτησα από Κίμη. Α, πω σταμάτησα από την Κίμη. Εντάξει ρε φίλε, κύριε Αφροσίνη άκουσα. Καλησπέρα, καλησπέρα. ΑΕΚ είμαι. Ναι, ΑΕΚ, ναι. Πήρα να σου πω έτσι πώς βλέπεις τις φέτος, πώς βλέπεις πιο προκριθήκαμε για ελληνική ομάδα. Άκουσα να σου πω. Εγώ η γνώμη μου είναι να μην προκριθεί καμία. Γιατί άκουσε φίλε να σου πω κάτι. Ναι. Πες ότι προκρίνεται η ΑΕΚ και μπαίνει σε ομίλους. Και παίζει με μεγαθύρια, έτσι δεν είναι. Ναι, σωστό. Μπράβο. Και παίζει ας πούμε Μπαρτσελόνα, όχι Μπαρτσελόνα δεν το πήρε. Όχι, και αυτή είναι. Τέλος πάντων παίζει με την Μπαρτσελόνα. Τα ναι. Δίν... Θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Άσο σκορ πόσο θα έρθει. Τα δίνουν όλα οι παίκτες της ΑΕΚ εναντίον της Μπαρτσελόνα. Σαφώς. Μπράβο. Και την Κυριακή παίζει Άρης ΑΕΚ. Τετάρτη παίζει ΑΕΚ Μπαρτσελόνα, ξεζουμίζεται ο παίκτης και παίζει Άρης ΑΕΚ.
Και χάνει η ΑΕΚ. Ναι. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Παίζει μετά, σαν τέταρτη που θα είναι στον Όμιλο, θα παίξει με την Μπάγερ. Το ίδιο σκηνικό. Χάνει από την ΑΕΚ, από την Μπάγερ, ξεζουμίζει το παίκτη και παίζει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Όχι τον Παναθηναϊκό. Και παίζει με τον Όφη. Ναι. Χάνει και από τον Όφη γιατί έχει ξεζουμιστεί και από εκεί. Κατάλαβε, δεν έχετε την ποιότητα ούτε. Τη... Κατάλαβε, θέλω να πω. Τη... Οπότε δεν συμφέρει να πάρει. Για μένα δεν συμφέρει. Συμφέρει μόνο για το Μελισσανίδη, φίλε. Να πάρει 20 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός έπαιρνε 50 γιατί ήταν σε άλλη θέση. Είχε πολλά από το ράκι και τα άλλα, πώς τα λένε αυτά. Έπαιρνε πολλά. Θα πάρει 20. Ναι. Θα πάρει 20. Και σου λέω τώρα, αγόρι μου, εγώ. Σε 6 παιχνίδια θα κάνει πάλι 6 ήττες. Και θα έχει χάσει και από τα 6 ελληνικά παιχνίδια τουλάχιστον τα 2. Είδες, δεν σου λέω ούτε 4 ούτε 5. Ναι, ναι, ναι. Απλά εγώ να ήθελα να σου πω ότι θέλω να προκριθούν όλες οι ελληνικές ομάδες. Ναι, ρε αγόρι μου, εγώ ήδη είπα. Είμαστε φιλαθλοί. Είμαι Έλληνα, θέλω να προκριθούν όλες τις ελληνικές ομάδες, ναι. Να προχωρήσουμε, να πάρουμε κανένα βαθμό. Ναι. Και να προχωρήσουμε, να έχουμε μια πορεία στην Ευρώπη έτσι όπως μας αρμόζει. Σαν ομάδα. Περίμενα, σαν αγώριο. Χώρα. Η ΑΕΚ, εσύ πιστεύεις στο τέταρτο γκρουπ που θα μπει και οι άλλοι τρεις θα είναι πολύ καλύτερες ομάδες. Πιστεύεις ότι μπορεί να βγει δεύτερη για να περάσει στους 16? Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αν θα περάσει στους 16. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση είτε στο. Εντάξει, δεν ξέρω για Champions League, μην λέμε μεγάλα λόγια. Αλλά είτε στην Ευρώπη να δούμε ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Πλέον δηλαδή να βγεις. ΑΕΚ και άλλες ελληνικές ομάδες όπως σου είπα. Περίμενε, όχι, τα λέμε ομά, φίλε. Δηλαδή πιστεύεις ότι η ΑΕΚ θα βγει τρίτη και θα παίξει στο UEFA μετά. Ναι, το πιστεύω αυτό. Άκουσε με, αγόρι μου. Το πρώτο παράδειγμα που σου είπα το καταλαβες. Που θα πρέπει να σκοτώνεται για να βγει τρίτη, δεν θα μπαίνει με κατεβασμένα χέρια. Πρέπει να έχει παίκτες, καλή δυνάμεις, αυτά και την Κυριακή θα πρέπει να κερδίσει και το πρωτάθλημα για να ξαναπάρει πρωτάθλημα. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να τα καταφέρει αυτά η ΑΕΚ? Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Όχι, πώς δεν το ξέρω. Εύχομαι να τα καταφέρει. Εντάξει, εγώ φίλε μου, επειδή έχω περάσει σε 21 συμμετοχές σε ομίλους, ναι. Έτσι, είχα πολλές, τα πιο πολλά χρόνια από τα 21 που είχα παίξει, τουλάχιστον τα 14 είχα πολύ καλή ομάδα και έπαιρνα και το πρωτάθλημα. Ενώ η ΑΕΚ δεν έχει τόσο καλή ομάδα για να πάρει και το πρωτάθλημα. Και να είναι και καλή και στην Ευρώπη. Και να βγει τρίτη. Κατάλαβα τι θες να πεις και συμφωνώ σε αυτό που λες. Θέλω όμως να σου πω άλλο ένα που με έχει πειράξει από αυτά που λες. Ναι, για πες. Ότι πέρσι πήραμε το πρωτάθλημα βγαίνει στελές έτσι όπως το πήραμε. Δηλαδή με μία. Περίμενε. Με μία τέτοια, με μία, πώς το λένε. Περίμενε. Μας ρίχνει στα μάτια. Όχι, περίμενε. Πώς το πήραμε, αυτό θέλω να ρωτήσω. Άκου να σου πω πώς το πήρατε. Άκου να σου πω πώς το πήρατε. Θέλεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ήσουν καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, παρόλο που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα. Και το πρωτάθλημα, φιλαράκο μου, το πήρες νικώντας ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό. Ναι, ρε Σιτάκη, αλλά λες και κάτι για μεζούρε και κάτι τέτοια. Δεν τα παίξαμε δηλαδή τα παιχνίδια με τη μεζούρα που λες. Περίμενε, ρε αγόρι. Δεν το παίξαμε. Περίμενε. Είδες, μην μου ξεφεύγεις. Με τη μεζούρα, εάν την ημέρα εκείνη γινόταν το αγώνας που ήταν λάσπη, άλλο παιχνίδι αυτό. Και το παιχνίδι όταν έγινε με τον Ατρόμητο μετά από 10 μέρες, χωρίς λάσπη, άλλο παιχνίδι αυτό. Δεν είπα ότι ήταν η καλύτερη ομάδα ο Ατρόμητος από την ΑΕΚ. Απλά την ημέρα εκείνη με τη λάσπη και τη βροχή που είχε, δεν ξέραμε τι θα γινόταν. Ναι. Αυτό είχα πει. Εντάξει. Πάντως και αυτό που λες για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ότι κερδίσατε μέσα στο Καραϊσκάκι τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρωτάθλημα και να μην το κερδίσατε πάλι, ο Παναθηναϊκός έφερε εκεί πάλι στο τέλος. Οπότε πάλι θα το φέρναμε. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός, έκανε. Τι δεν έφερε με τον Άρη στο τέλος. Τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός. Άκουσε με, αγόρι μου, άκουσε με. Βλέπω και μέλλον με την ΝΑΕΚ. Περίμενε. Άκουσε με. Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα στο Καραϊσκάκι από τον Ολυμπιακό δεν μπορούσε να παίξει με τον Άρη. Εάν είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό, κούφια η ώρα, δεν θα κερδίζει τον Άρη. Δεν ξέρω, ρε Σταϊ. Τώρα γι' αυτό τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε με υποθέσεις. Αυτό καλά, τώρα καταλαβαίνεις τι να πω. Τέλος πάντων, φιλαράκο μου, σε συγχαίρω, είσαι ένα καλός συνομιλητής. Μπράβο.
Και να μην ξανατύχει τίποτα σαν αυτό που έτυχε στο Μιχάλη. Καλό βράδυ. Συμφωνώ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, Τάκη. Γεια σου, φιλαράκο μου, γεια. Παιδιά. Α, καταρχήν, μια και πάλι για το παιδί αυτό, δεν θέλω να ξαναγίνουν τέτοια παιδιά. Δεν είναι ανάγκη οι μανάδες μας, αντί να περιμένουν να ακούσουν το κλειδί στην πόρτα, να μην το ακούνε ποτέ. Ηρεμήστε. Πάμε για το γήπεδο, πάμε για την αγάπη μας, άστα τα άλλα. Και καλά κάνει η UEFA και απαγόρεψε για πάντα, έτσι διάβασα νομίζω, τους οπαδούς της Δυναμό να μην ξαναπάνε Ευρώπη. Αυτή δεν είναι οπαδή, αυτή είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πιστεύω να κατάλαβες φίλε μου τι εννοούσα. Δεν έχει η ομάδα, η ΑΕΚ δεν έχει την ομάδα να βγει και UEFA. Εντάξει, καλά που είπες UEFA, στους 16 δεν μπορεί να βγει με τίποτα. Να βγει UEFA, να μπει σε ομίλους. Όχι σε ομίλους, μπαίνει μετά, όχι, ε. Όχι, να παίξει τα νοκάουτ. Και να έχει και το μυαλό της εδώ. Δεν έχει την υπερομάδα, φιλαράκο μου. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα, ο Ολυμπιακός, παιδιά, επειδή θα πάρουμε κι άλλους 4 με 5 παίκτες και οι 3 από τους 5 θα είναι επιθετικοί, εξτρέμ, 2 εξτρέμ και 1 σεντρεφόρ, οι άλλοι 2 θα είναι στα χαφ. Πιστεύω ότι, γιατί έχουμε, είδα κάτι καλά, ας πούμε, προχτές με το 2-0 με τον Πανσεραϊκό, η ομάδα του δευτέρου ημιχρόνου, όχι του πρώτου. Είδα τον Σκάρπα, είδα κάποιους άλλους που μπήκαν και βοηθήσανε. Λοιπόν, και με αυτούς που θα έρθουν, νομίζω ο Ολυμπιακός είναι, μετά τη διακοπή που θα γίνει για κάποιες μέρες, θα είναι έτοιμος. Μόνο και μόνο ο Σκάρπα είχε έρθει την προηγούμενη μέρα και έπαιξε μπάλα. Δεν ήξερε ούτε πώς λένε τον τερματοφύλακα, ούτε τον προπονητή, ούτε εμένα, ούτε εσένα, που λέει ο λόγος. Για πλάκα τα λέω. Με ονόματα συμπεκτών με λίγα λόγια, έδειξε πολλά καλά στοιχεία. Είναι ένας παίκτης που φτιάχνει το κέντρο, ξέρει μπάλα. Έχουμε να δούμε τρίπλα. Λοιπόν, αυτά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα πάει καλά στην Ευρώπη. Να δούμε και μετά τη Τζικρίσκη που θα αποκλείσουμε. Να δούμε σε τι όμιλο θα είμαστε. Και θα σας πω πώς θα πάμε και στην Ευρώπη. Ο πρώτος στόχος όμως του Ολυμπιακού είναι το πρωτάθλημα. Δεν είναι η πορεία. Έχω βαρεθεί να κάνω πορείες. Έτσι, μια φορά μου έδωσε η πιθανότητα να πάμε στους 4 με τη Γιουβέντους, τότε την πήρε την μπάλα ο αέρας, μου λέει ο Ελευθερόπουλος. Τέλος πάντων, να έπαιζα με τη Λίντς ημιτελικό. Τότε με τη Λίντς έπαιζα. Εντάξει είμαστε. Και κάτι δύο ακόμα. Περιπτώσεις, τέλος πάντων. Εμπρός. Καλησπέρα.